Θα πάμε τώρα στον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά κύριε Σαχίνη και, και στην Κρήτη και σε όλους τους ακροατές μας και ακροάτριες μας ακούν. Θέλω κύριε πρόεδρε να σας ρωτήσω. Η χρονιά που φεύγει είναι μια χρονιά στην οποία ο καταναλωτής το κατάλαβε στην τσέπη του τι ακριβώς σημαίνει ενεργειακή κρίση. Το πρώτο λοιπόν αβίαστο ερώτημα είναι αν υπήρχε τρόπος να μην έχουμε αυτή την έκρηξη στην τσέπη μας. Κύριε Σαχίνη, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές από τις εκπομπές σας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και έχουμε αποδείξει με στοιχεία ότι ναι, μεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε στην ακρίβεια της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικά των ενεργειακών προϊόντων, αλλά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην διαχείριση που κάνουμε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις κυβερνητικές πολιτικές. Δεν θα διστάσω να το πω έτσι πολύ συγκεκριμένα. Διότι δεν έχουμε πάρει τα μέτρα που χρειάζονται τόσο για τη λειτουργία της αγοράς όσο και για τη μείωση του κόστους. Γιατί όπως έχουμε πει, υπενθυμίζω στους ακροατές και στις ακροάτριες, ότι η τιμή της χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται από το κόστος παραγωγής και από τη λειτουργία της αγοράς. Οι επεμβάσεις που έχουμε κάνει και στο ένα και στο άλλο είναι σχεδόν μηδαμινές και έχουμε περιοριστεί μόνο στην πολιτική των επιδοτήσεων. Αν είχαμε επέμβει σε αυτούς τους δύο παράγοντες, και μπορώ να σας πω τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί ο γέγονε μπορείτε να μου πείτε, το τι πρέπει να γίνει έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα είχαμε πολύ μειωμένη χοντρική τιμή με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη συνολική ακρίβεια της αγοράς, όχι μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων, αλλά και γενικά στην πορεία της οικονομίας. Άρα η ενέργεια ηλεκτρική καθορίζει την ακρίβεια συνολικά, να τα λέμε για να καταλαβαινόμαστε σιγά σιγά. Βέβαια. Τώρα κύριε Παναγιωτάκη, για πείτε μου τι θα έπρεπε να έχει γίνει σε αυτά τα δύο πεδία αρχικώς και μετά θα πάμε στο τι κατά τη γνώμη σας μπορεί να γίνει. Τι θα έπρεπε πρακτικά? Καταρχάς δώσατε κάποια στοιχεία. Ναι. Επιτρέψω να σας πω το πιο επίκαιρο, το σημερινό. Α, ακόμα σήμερα, καλύτερα. Σήμερα η Ελλάδα είναι πάλι πρωταθλήτρια και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά. Το δεύτερο τον έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Με 248 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η επόμενη είναι η Ιταλία, η οποία είναι 205. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κάτω από 95. Η Γερμανία είναι 14 μόνο. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία 16. Αυτός είναι ο σημερινός χάρτης της Ευρώπης. Για να καταλάβετε. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ πολύ, μια παρέμβαση. Λέει ο κύριος Κώστας. Πράγματι έτσι είναι. Είμαστε πρωταθλητές. Αλλά έχει μια εξήγηση ο κύριος Παναγιωτάκης. Αφού αυτό το διάστημα έχει κάπως, όχι θεαματικά, πέσει η τιμή στο φυσικό αέριο. Και μας λέγατε όλοι ότι το φυσικό αέριο διαμορφώνει την τελική τιμή στην Ελλάδα. Γιατί εμείς είμαστε ψηλά? Εξακολουθεί να τη διαμορφώνει και αυτό είναι μία από τις παρεμβάσεις που δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα, το φυσικό αέριο. Μία από τις προτάσεις που είχαμε κάνει, όπως θυμάστε, είναι ότι θα πρέπει η χοντρική τιμή, ή μάλλον η τιμή εκαθάριση αγοράς, όπως λέγεται στο χρηματιστήριο, να είναι ανεξάρτητη από το φυσικό αέριο. Αυτό επέτυχε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Α, δεν καθορίζεται λοιπόν από το φυσικό αέριο η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γι' αυτό διεκδίκησε, όπως θυμόσαστε, σωστά, ο Σάντσες και ο Ντακώστα το Μάρτιο και μάλιστα με απειλή ότι θα αποχωρήσουν από τη σύσκεψη τότε των πρωθυπουργών από το Συμβούλιο της σωστά το λέτε. Εμείς τότε αντιπαραβάλαμε ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Εμείς θέμε το πλαφόν. Το κάναμε αυτό και μετά ρίξαμε τη φαϊνή ιδέα για το πλαφόν και μάλιστα διεκδικούμε και την πατρότητα, την πρωτοπορία, ας πούμε. Γιατί τη λέτε φαϊνή ιδέα? Οι άλλοι πήγανε πιο ουσιαστικά. Ανεξαρτοποίησανε την τιμή, τη διαμόρφωση της τιμής από το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Εμείς γιατί ήταν φαϊνή ιδέα? Πετύχαμε το λεγόμενο πλαφόν. Πετύχαμε μαζί με άλλες χώρες το πλαφόν και πάλι δυστυχώς το διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά και δεν λέμε την πραγματικότητα ποια είναι. Το πλαφόν, όπως είπανε και αυτοί που το διαμορφώσανε και η Κομισιόν και ο πρόεδρος
του ο Προεδρεύων Πρωθυπουργός της, μάλλον Υπουργός της Τσεχίας, μας προφυλάσσει από πολύ ακραίες καταστάσεις. Από την κερδοσκοπία σε περιόδους κρίσεων. Δεν μειώνει τις τιμές και δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές. Η αποκλιμάκωση στο φυσικό αερίο, στις τιμές του φυσικού αερίου έχει προηγηθεί και εξακολουθεί να εφίσταται σήμερα, γιατί έχει μειωθεί η κατανάλωση λόγω του ελαφρύ χειμώνα που έχουμε στην Ευρώπη. Αν ομιγέννητο έχουμε χειμώνες, εγώ δεν λέω σαν κακοκαιρίες, σαν τις κακοκαιρίες των ΗΠΑ, λέω φυσιολογικούς ευρωπαϊκούς χειμώνες, τότε θα δείτε την τιμή του φυσικού αερίου, όπως λένε όλοι οι αναλυτές, να εκτινάσετε και πάλι. Αν είχαμε εφαρμόσει το πλαφόν, ο ίδιος ο Υπουργός το είπε, μόνο τον Αύγουστο θα είχε λειτουργήσει αυτό το πλαφόν. Αν είχε εφαρμοστεί, προσέξτε, γιατί ναι, μεν τέθηκε το πλαφόν με κάποιες προϋποθέσεις, τα 180 ευρώ, σήμερα το αέριο έχει 90, άρα τι δουλειά έχει το πλαφόν με τις μειώσεις των τιμών, έτσι δεν είναι? Θα σου πάει 179 και θα σου πει ότι είμαι και κάτω από το πλαφόν. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, υπάρχουν χιλιάδες, πολύ συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες και δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Η Γερμανία φοβάται ότι αν υπάρξει πλαφόν και υπάρξει αυξημένη ανάγκη για φυσικό αέριο, δεν θα βρίσκει με το πλαφόν. Και άρα λοιπόν η ίδια η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι θα εφαρμοστεί το πλαφόν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διακινδυνεύσει η ασφάλεια του εφοδιασμού. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, άρα ήταν κλειδί αποσύνδεση, λέτε, στην τελική τιμή χοντρικής? Ήταν κλειδί και μάλιστα είχαμε υπολογίσει κάποια στιγμή ότι θα είχαμε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, μάλλον διαμόρφωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από 35% λιγότερη από ό,τι έχουμε σήμερα. Αν είχε ανεξαρτοποιηθεί από το αέριο. Αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλα μέτρα. Πρώτα-πρώτα, όπως έχουμε πει, θα πρέπει να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή. Και τόσο από τις ανανεώσιμες πηγές που γίνεται αυτό το πράγμα, όσο είναι δυνατόν να γίνει, γιατί όπως ξέρουμε δεν υπάρχει αποθήκευση, και άρα όσες ανεμογεννήτριες και όσα φωτοβολταϊκά και να έχεις, αν δεν έχεις αποθήκευση, θα τα έχεις όταν δεν σου χρειάζονται ή δεν θα τα έχεις όταν σου χρειάζονται, γιατί δεν θα έχει ήλιο και δεν θα έχει αέρα. Θα πρέπει να αυξηθεί η λιγνητική παραγωγή τουλάχιστον στο 20%. Φέτος το πολύ να πιάσουμε 11%, γιατί ακούω και γράφουν ότι να είδατε αυξάνεται η λιγνητική παραγωγή κλπ. Αυξάνεται ορισμένες μέρες. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να έχουμε μια σταθερή αύξηση της λιγνητικής παραγωγής. Αν ήταν δυνατόν να δουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας τα διαγράμματα, θα βλέπανε ότι τις ημέρες που είχαμε αυξημένη λιγνητική παραγωγή, παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και από υδροελεκτρικά, δηλαδή εγχώρια παραγωγή, η οριακή η τιμή πέφτει, είναι χαμηλότερη. Τις μέρες που έχουμε μειωμένη εγχώρια παραγωγή και αυξημένες εισαγωγές και φυσικό αέριο, οι τιμές εκτινάσονται στα ύψη. Αυτό θα βλέπανε οι καταναλωτές. Μπορούσαμε να είχαμε κάνει παρεμβάσεις για τη μείωση του λιγνητικού κόστους, του κόστους παραγωγής από λιγνίτη από τη ΔΕΗ, να σταματήσουν δυστυχώς, θα πω την έκφραση, σπατάλες που γίνονται σήμερα και προχειρότητες. Δεν είναι σπατάλες, είναι bonus στα Golden Boys, είναι εξαγωγή στα Σκόπια, είναι επενδυτικός πυρετός στα Βαλκάνια, αλλά στην Ελλάδα ο μήνας έχει 29. Τον πυρετό τον βλέπω περισσότερο στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ουσία δεν έχω δει ακόμα και το λέω ευθέως, αν και κάποια στιγμή μπορεί να το συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα το θέμα της ΔΕΗ, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί είναι το κλειδί για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για το κόστος και, εν πάση περιπτώσει, για την πορεία της οικονομίας της χώρας και για την κοινωνία. Έχετε πει, κύριε Παναγιωτάκη, στο παρελθόν ότι αν από τη ΔΕΗ κρατήσω το ΔΕΛΤΑ, το κεφαλαίο, που έχει φοβερές αιρεσιμότητες, θα μπορούσες με εργαλείο αυτό το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο να μοχλεύσεις και να παρασύρεις και αλλιώς την αγορά. Ακούστε τώρα εδώ όμως. Λέει ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Αφού δεν άλλαξε ο υπολογισμός τιμής του ρεύματος στη χοντρική, που καθορίζεται με γνώμονα και το φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει, κύριε Παναγιωτάκη, ρωτά, ότι κάποιοι εσχροκερδούν ασύστολα, και ποιοι είναι αυτοί? Βεβαίως εσχροκερδούν, υπάρχει αυτό το πράγμα.
Δυστυχώς πρώτη το χορό τον σέρνει ΔΕΗ, το χορό, αλλά και η υπόλοιπη παραγωγή, ιδιαίτερα αυτοί που είναι και παραγωγοί και προμηθευτές, δηλαδή είναι καθετοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες αν χάνουν από την παραγωγή κερδίζουν από την εμπορία, και αντιστρόφως, ή δεν χάνουν και από τα δύο. Μάλιστα. Ο Νικόλας, καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Πώς εξηγεί αυτές τις τιμές, ειδικά στη χώρα μας που την ευνοεί η καλοκαιρία, που υποτίθεται έχουμε βάλει μπροστά τους λιγνητές, σας απάντησε αυτό, που έχουμε τόσα γιγαβάτ αιωλικών και ηλιακών, και ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου λόγω ακριβώς καλοκαιρίας και χαμηλής κατανάλωσης έχουν πέσει. Μήπως λέω εγώ, λέει εδώ ο Νίκος, ο καχύποπτος και συνωμοσιολόγος, οι τιμές ανεβαίνουν τεχνητά ώστε να απολαμβάνουμε τα υπερκέρδη από τις κρατικές επιδοτήσεις. Η Γερμανία που έχει κλείσει τα πυρηνικά της και με τις ΑΠΕ να μην λειτουργούν ιδανικά και ουσιαστικά μόνο το φυσικό αέριο να παράγει ενέργεια και με χειρότερο καιρό από το δικό μας, πώς μπορεί και είναι 6 φορές κάτω από εμάς? Λοιπόν, είναι κλεψιά, λέει εδώ ο Νίκος. Δηλαδή, είναι θέμα συνωμοσίας. Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι η χρηματιστηρική αγορά, η δική μας, είναι μια ρηχή αγορά. Έχει μονάχα 4 συμμετέχοντες, 4 παίκτες όπως λένε εκείνοι, εγώ λέω 4 συμμετέχοντες. Και επομένως δεν νομίζω ότι λειτουργεί με τον πιο άρτιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, να πιέζει τις τιμές προς τα κάτω όπως λέει η θεωρία. Γιατί η πράξη βέβαια λέει άλλα πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο που σας είπα είναι ότι ναι μεν έχει πέσει η τιμή του αερίου, έχει πέσει ας πούμε στα 90-95 ευρώ. Αν βλέπετε 95 ευρώ την τιμή, σημαίνει το κόστος επί δύο, το κόστος ηλεκτρικής παραγωγής. 95% η θερμική παραγωγή του αερίου, 100 επί 2 είναι η ηλεκτρική παραγωγή. Προσθέστε και άλλα στοιχεία του κόστους, προσθέστε και το κέρδος και κάποια άλλα τερτύπια που κάνουν στην αγορά για να δείτε πώς διαμορφώνεται η τιμή αυτή που σας είπα προηγουμένως των 248 ευρώ. Δεν είναι χαμηλή η τιμή του αερίου. Έχει πέσει, αλλά δεν είναι χαμηλή. Βέβαια δεν είναι τα 350 ή τα 500. Είναι, καλά το λέτε, είναι υψηλότερη από παλιά. Είναι χαμηλότερη από αυτό που γνωρίζαμε. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Και αυτά από τα περίφημα υπερκέρδη, έρχεται στη Λιανική τώρα, των παρόχων που θα φορολογούνταν. Και αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Παναγιωτάκης είχε πει: ζήτημα είναι να δείτε 400 εκατομμύρια από αυτά. Ναι. Πώς τη βλέπει αυτή την ιστορία, πια να εξελίσσεται ο κύριος Παναγιωτάκης? Λοιπόν, ακούστε. Έχουν τεθεί κάποια όρια στις τιμές των διαφόρων μονάδων παραγωγής, πάνω από τα οποία γίνεται η φορολόγηση το 90%. Αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ ψηλά. Ας πούμε για τους λιγνίτες είναι γύρω στα 190 ευρώ, όταν η λιγνητική παραγωγή δεν πρέπει να έχει κόστος παραπάνω από 140. Για τα υδροελεκτρικά είναι 112 ευρώ, όταν τα υδροελεκτρικά κοστίζουν ελάχιστα, 10-15 ευρώ, παραπάνω δεν κοστίζουν. Λοιπόν, και αντίστοιχα είναι για το αέριο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα περιθώρια είναι κέρδη τα οποία βγάζουν συγκεκριμένη παραγωγή και εν προκειμένου κυρίως η ΔΕΗ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι δεν γίνεται συγκεκριμένος έλεγχος στο πραγματικό κόστος. Δηλαδή, ναι μεν αυτό το λεγόμενο hub, ας πούμε, του Άμστερνταμ, το TTF, θα το έχετε ακούσει, ναι, το χρηματιστήριο, ναι, που λέει ο κόσμος έτσι απλά-απλά για το φυσικό αέριο, διαμορφώνει κάποιες τιμές με βάση τις οποίες γίνονται οι υπολογισμοί, αλλά η προμήθεια του φυσικού αερίου από τους παρόχους, από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Και αυτές πρέπει να τις παρακολουθεί και τις παρακολουθεί η ΡΑΕ και θα πρέπει να επεμβαίνει. Όπως έχουμε πει, δεν θέλουμε να καταστραφεί κανείς παραγωγός, καμία επιχείρηση, αλλά να βγάζει ένα εύλογο κέρδος. Άρα δηλαδή, λέτε, η παρέμβαση πρέπει... Πρέπει το κόστος αναμονάδα, μάλιστα, να του δίνει ένα 10%, 15%, να συμφωνήσουμε εν πάση περιπτώσει σε κάτι και από εκεί και πάνω να φορολογείται. Άρα, όχι αυτές οι απαράδεκτες. Φοβερή απόκληση, μου λέτε. Εκεί θα πρέπει να πέσουν όλα τα σφυριά. Απόκληση και στη. Ακριβώς. Τώρα, προσέξτε, επειδή, κύριε Παναγιωτάκη, έχω βροχή ερωτημάτων. Λέει εδώ κάποιος, επειδή μιλάμε για λογαριασμούς ΔΕΗ και πάει στη Λιανική τώρα, έτσι, στον καταναλωτή. Άσχετα του κόστους φυσικού αερίου κλπ., δυστυχώς
επιβαρύνει το λογαριασμό και με άσχετες χρεώσεις, γιατί ουσιαστικά έτσι εκβιάζουν με απειλή διακοπή ρεύματος αν δεν καταβάλεις. Λέει και τα άλλα, τα πανοπρίκια, τα ξέρετε, τα έχετε πει. Τα γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μερικά, προσέξτε, πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα και γενικά το θέμα. Λοιπόν, αντικειμενικά, κάποιες από αυτές τις χρεώσεις είναι συνυφασμένες με την ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή δεν παράγεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και μεταφέρεται και διανέμεται. Την μεταφορά την έχει αναλάβει ο ΑΔΜΙΕ, τη διανομή την έχει αναλάβει ο ΔΕΔΙ, αυτό που φτάνει στα σπίτια μας. Αυτοί λοιπόν έχουν κάποια κόστη και θα πρέπει αυτά τα κόστη τους με ένα μικρό κέρδος να καλύπτονται. Έτσι, αυτά είναι τα τέλη χρήσης συστήματος και τα τέλη χρήσης δικτύου. Εκείνο που είναι, υπάρχει επίσης το λεγόμενο ότι με το τέλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο έχει μειωθεί στα 15 ευρώ περίπου τη μεγαβατόρα, το οποίο είναι για την επιδότηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα ο καταναλωτής πληρώνει. Βεβαίως. Ο καταναλωτής πληρώνει το μάγκα παραγωγό. Γιατί σας το λέω αυτό? Βεβαίως. Διότι ο Δήμος του Άργου Εσωρεστικού που είχαμε προχθές στο Δήμαρχο μας είπε: εγώ έκανα ένα πρότυπο πιλωτικό πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων στα δημόσια κτίρια φωτοβολταϊκά και στο διατάφτα μου είπαν, για να δώσω και δωρεάν ρεύμα στη ΔΕΗ, και μου είπαν: συγγνώμη, θα συνδεθείτε με ΒΑΠΕ του X συμφερόντος να τα δώσετε εκεί, διότι δεν υπάρχει δίκτυο χαμηλής να σας βάλω μέσα στο σύστημα. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, κύριε Παναγιωτάκη? Το ξέρω αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα και την παρακολούθησα την όλη ιστορία με το άρθρο οριστικό και παρεμβάσεις βουλευτών κτλ. Προσέξτε, το δίκτυο διανομής θα είναι σχεδιασμένο για να δίνει ενέργεια, όχι για να δέχεται ενέργεια. Και γι' αυτό δημιουργούνται ορισμένες τέτοιες αποκλίσεις. Βεβαίως, ένα συγκεκριμένο τέτοιο έργο, όπως είναι ένα δημοτικό έργο που θα ήταν σε όφελος των πολιτών και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, γι' αυτό το έργο θα πρέπει να υπάρχει. Πήγαινε στο βιομηχανικό του μεγαλοειδιώτη να το συνδέσει εκεί. Κατάλαβα, γι' αυτό υπάρχει φως στον ήλιο. Ερώτηση, λέει, του Σάκη. Βλέπουμε στους πίνακες, όπως η ίδια η ΔΕΗ έχει αναρτήσει στη δεκαετία του 90, είχε αγγίξει, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, ακριβώς το 1 τεραβάτ. Περίπου όμως, αν δούμε την καμπύλη, γίνεται σχεδόν 0-0 με την εισαγωγή του ευρώ. Γιατί, λέει, κύριε Παναγιωτάκη, έχετε μια εξήγηση? Ποιο είναι 1 τεραβάτ, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Ούτε εγώ, γι' αυτό διάβασα έτσι. Βλέπουμε στους πίνακες, όπως η ίδια η ΔΕΗ έχει αναρτήσει στη δεκαετία του 90, είχε αγγίξει, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα ακριβώς, το 1 τεραβάτ. Σε δυναμικό τώρα εννοεί. Αν δούμε την καμπύλη, γίνεται σχεδόν 0-0 με την εισαγωγή του ευρώ. Γιατί? Όχι, δεν είναι. Προσέξτε, άλλο το ευρώ και άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι πάνω από 55 τεραβατόρες σήμερα. Έτσι. Τεραβατόρες. Δηλαδή είναι 3 εκατομμύρια κιλοβατόρες, για να καταλάβει ο κόσμος. Δισεκατομμύρια κιλοβατόρες, συγγνώμη. Δεν έχει σχέση με το ευρώ. Μη ζορίζεστε, πάω παρακάτω. Μήπως μπορεί αυτό το επιδείο που είπε προηγουμένως να μας εξηγήσει πώς προκύπτει στον υπολογισμό των τιμών, λέει ο Νίκος, ο κύριος Παναγιωτάκης? Γιατί επιδείο? Επιδείο, ποιο εννοεί, ποιο είπα επιδείο? Στην παραγωγή είπατε ότι είναι 90. Σας είπα, ναι, κοιτάξτε. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα την εβδομάδα μέχρι τις από 12 έως 18 Δεκεμβρίου. Η τιμή εκαθάριση αγοράς ήταν 293 ευρώ και το κόστος ήταν γύρω στα 150. Και αυτό προκύπτει από τις μονάδες που συμμετείχαν στην παραγωγή. Είχαμε ανανεώσιμες πηγές 28%, λιγνίτες 22% εκείνη την ημέρα, υδροελεκτρικά 6% και φυσικό αέριο 44%. Μάλιστα. Γίνεται γιατί η τιμή καθορίστηκε από το φυσικό. Πάω γρήγορα γιατί θέλω να σας ρωτήσω άλλα εγώ μετά. Ο Σάκης το διευκρινίζει, λέει, ενώ από τα υδροελεκτρικά είχε φτάσει 1 τεραβάτ δεκαετία του 90. Και τώρα έχουμε γύρω στα 3 παράγουμε, 3-4 παράγουμε. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, άλλο ερώτημα. Έχει υπόψη του, λέει ο πρώην πρόεδρος ΔΕΗ, ότι έρχονται λογαριασμοί και μας ζητούν αναδρομικά να καταβάλουμε ρήτρα αναπροσαρμογής που την έχουν καταργήσει? Τι είναι αυτό πάλι, λέει? Αυτό πρέπει
πρέπει να το δει κανείς συγκεκριμένα, δεν ξέρω να σας πω. Πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα τι αναδρομικά, πώς είχαν γίνει πληρωμές, πώς είχαν γίνει χρεώσεις, πώς είχαν γίνει καταμετρήσεις, για ποιες περιόδους είναι. Είναι διάφοροι παράγοντες που πρέπει να τους δούμε πολύ συγκεκριμένα. Κώστας, αυτή η αλλαγή από τριφασικό σε μονοφασικό λέει κάτι στον κύριο Παναγιωτάκη? Γελάει ο κύριος Παναγιώτης. Άκουσα. Γιατί το έχει ψάξει το θέμα. Για τον πρόεδρο τη ΔΡΑΕ. Και γράφτηκε και στις εφημερίδες ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τα τέλη χρήσης του δικτύου, του ΔΔΕ δηλαδή, όσοι έχουν τριφασικό ρεύμα. Αν γίνει αυτό, έστω και αν η επιβάρηση είναι μικρή, για μένα το θεωρώ ότι θα είναι μια εντελώς παράλογη πράξη και αποτυχία στο εξής. Επειδή λόγω της ακρίβειας έχουν αυξηθεί τα χρέη προς τον ΔΔΕ όπως και προς τον ΑΔΜΙΕ, πάνε να τα λύσουν με διάφορους τρόπους. Σας πληροφορώ ότι, και επειδή προέρχομαι από το δίκτυο διανομής, ναι. Ότι το τριφασικό ρεύμα είναι ευνοϊκό για το δίκτυο διανομής. Διότι με το να παίρνεις ρεύμα σε κάθε κατανάλωση και από τις τρεις φάσεις, σημαίνει ότι καταναλώνεται, ότι διανέμεται η φόρτιση των γραμμών περίπου ισοδύναμα. Εντάξει, μη στεναχωριέστε. Θα ανοίγεται θερμοσύμφωνο, δεν ανοίγεται κουζίνα. Θα ανοίγεται κουζίνα, δεν θα ανοίγεται καλοριφέρ, πίσω στο 80. Γιατί στεναχωριέστε, κύριε Παναγιωτάκη? Γελάτε. Εντάξει. Όλα μαζί δεν γίνεται. Στο μονοφασικό κάτι θα πέσει. Να το πω εγώ απλά. Το μονοφασικό δεν συμφέρει. Δεν σωστά, συμφέρει σωστά. Το δίκτυο. Μάλιστα, πάνω από τα 35 κιλοβάτ σε υποχρεώνανε παλιά να βάλει τριφασικό. Τώρα είναι αλλιώς. Άλλη ερώτηση εδώ. Γνωρίζει σε τι ποσό ο κύριος Παναγιωτάκης έχουν αυξηθεί οι δαπάνες της ΔΕΗ σε αντικείμενα που δεν έχουν να κάνουν με το κύριο έργο της, όπως π.χ. δαπάνες ΕΚΕ? Δεν ξέρω τι σημαίνει το ΕΚΕ εγώ. Κεφαλαία το γράφει εδώ. ΕΚΕ, εταιρικής. Δεν ξέρω ακριβώς. Μάλλον μήπως εννοεί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μάλλον. Αυτό δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ακούω τώρα αυτή τη διαφήμιση για το 1 εκατομμύριο που διαθέτουν για τα παιδιά. 1 εκατομμύριο για τα παιδιά, 1 εκατομμύριο διαφήμιση για το τι δίνουν στα παιδιά. Συμμερίζεστε. Εκείνο που ξέρω παραδείγματος χάρη είναι ότι έχει υπερδεκαπλασιαστεί. Προσέξτε το αυτό. Υπερδεκαπλασιαστεί η δαπάνη για διαφήμιση, για επικοινωνία. Α. Υπερδεκαπλασιαστεί. Τι ωραία που το λέτε. Λέω λίγο. Μάλιστα. Λέω λίγο. Και από ό,τι ξέρω και τα μπόνους έχουν αυξηθεί. Καλά, αυτά έχουν γραφτεί πολλές φορές, τα έχουμε πει. Λέει ο φίλος από τα Βρυλίζια, συμμερίζεται ο κύριος Παναγιωτάκης την ρίση ότι η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα τέλειωσε όταν ιδρύθηκε ένας δημόσιος ενίος αδιαίρετος οργανισμός ενέργειας η ΔΕΗ απέναντι τότε στην ούλη επιδιώτες και τα λοιπά, και γυρνάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 50, γιατί είναι ένα τρελαίνεσαι, λέει. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο και έχει αποδειχτεί ιστορικά αυτό που είπε ο φίλος ακροατής. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αμέσως μετά τον πόλεμο. Τελικά είχε επικρατήσει κενσιανή αντίληψη και μάλιστα δεν διστάζω να πω ότι είχαν συμβάλει πάρα πολύ οι Αμερικανοί του σχεδίου Marshall σε αυτό, μαζί με άλλους έγκριτους Έλληνες επιστήμονες, κόντρα στους μετόχους των τέωνες ηλεκτρικών εταιριών που κερδίζανε, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε 435 επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, σε όλη τη χώρα. Σωστά. Έγινε λοιπόν η ΔΕΗ και η ΔΕΗ επετέλεσε αυτό το θαύμα, γιατί πρόκειται περί θαύματος, να εξηλεκτριστεί η Ελλάδα και μάλιστα οι τιμές να είναι υπό πολλαπλάσιες αυτών που ήταν πριν την ίδρυση της ΔΕΗ. Κύριε Παναγιωτάκη, ακούστε, επειδή μιλάτε σε μια συχνότητα από την εποχή που ξεκίνησε η πρώτη μερική ιδιωτικοποίηση, που είχαμε πει ότι αν υπάρχουν κάποια όχι ασημικά χρυσαφικά της χώρας που γίναν μοχλός ανάπτυξη για τη χώρα με τα στρεβλά τους, με τις στρεβλώσεις στο εσωτερικό, παντού υπάρχουν αυτά. Ένα από αυτά τα κεφάλαια είναι η ΔΕΗ. Χάρη στη ΔΕΗ το κράτος δανειζόταν κάποτε. Χάρη στη ΔΕΗ το κράτος επένδυε κάποτε. Όταν λέω κράτος εννοώ εμείς. Αυτά τελειώσαν, πάπα. Τέλος με την ιδιωτικοποίηση. Βέβαια. Μάλιστα. Για να καταλαβαινόμαστε. Ο Νίκος, το 2016 λέει, κύριε Παναγιωτάκη, οι τιμές μεγαβατόρας ήταν όσο οι γερμανικές σήμερα. Χωρίς νέες επενδύσεις, χωρίς νέα δίκτυα, χωρίς αυξήσεις σε μισθούς εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, με περισσότερες ΑΠΕ και με μόνο αυξημένη την τιμή του φυσικού αερίου. Πώς γίνεται όλα τα υπόλοιπα κόστη πλην της κατανάλωσης στους λογαριασμούς να έχουν επίσης αυξηθεί? Μάλλον κάτι βρωμάει από χιλιόμετρα, λέει ο Νίκος. Είναι αυτό που είπαμε. Τον καλό τον κύριο Νίκο
να σκεφτεί αυτό που είπαμε. Δηλαδή, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως όμως είναι η λειτουργία της αγοράς και η σύνδεσή της με το φυσικό αέριο. Τι πρέπει να προσέξουμε στην κατανάλωση, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ακουστεί πολλές φορές και γράφεται, αλλά δυστυχώς γράφεται μόνο ευκαιριακά και λέγεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα στρατηγικός τομέας, όπως έχουμε πει, το είπα και στην τελευταία σας εκπομπή αν θυμάστε, που σχετίζεται με επενδύσεις, σχετίζεται με γενναίες επιδοτήσεις, όπως είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο δεν είναι καθόλου γενναίο, σας πληροφορώ, και θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και να έχει ωφέλει η χώρα και το περιβάλλον και να βελτιωθεί θεαματικά και η ζωή των κατοίκων. Τώρα έχουμε περιουσίες, τώρα πετάμε μερικές ρουκέτες ή να λέμε τώρα μειώστε την κατανάλωση κατά 15%. Εντάξει, πράγματι να μειώσουμε λίγο, αντί να θερμαίνουμε το θερμοσύμφωνο στους 60 βαθμούς, να το πηγαίνουμε στους 50 και να πλαινόμαστε με 50 βαθμούς μαζί με κρύο νερό. Να μην ανάβουμε τις ηλεκτροφόρες συσκευές της ώρας της αιχμής. Ορισμένα τέτοια μέτρα, αυτά που τα λένε όλοι, εν πάση περιπτώσει, και οι αλλά δεν είναι... όλοι, τα οποία όμως μπορεί να μειώσουν οριακά την κατανάλωση, πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, θα πάω στην τελευταία ερώτηση, ακροατή, και μετά θα σας ρωτήσω τι πρέπει, κατά τη γνώμη σας, με ισχυρή παρέμβαση από ένα κράτος που ενδιαφέρεται για την ενεργειακή επάρκεια ασφάλεια και κυρίως να πάει όλη η κοινωνία συντεταγμένα σε αυτά τα προβλήματα. Όμως θέλω να βάλω το ερώτημα του Στέφανου. Άλιστα. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Παναγιωτάκη. Καλά όλα αυτά που λέτε και εσείς, κύριε Σαχίνη. Τα σάντουιτς και οι καφέδες του κάθε κυρίου Φωτόπουλου είναι ακόμη σε ισχύ. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιωτάκη. Εγώ θέλω να πω κάτι στο Στέφανο. Η βλακεία είναι αίτητη. Όσο κοιτάτε τα σάντουιτς του κάθε Φωτόπουλου, έγινε φίλο και φθερό το φιλέτο που λέγεται ΔΕΗ και δεν έγινε από κανένα σάντουιτς Φωτόπουλου, που και αυτά είναι μέσα του όποιου Φωτόπουλου και αυτά είναι μέσα στις τρευλώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Παναγιωτάκη? Κοιτάξτε τώρα, ξέρω ότι είχαν επαρθεί διάφορα μέτρα, δεν δίνανε αυξήσεις, αντί για αυξήσεις τα χρόνια της κρίσης δώσαν αυτό τα 6 ευρώ την ημέρα. Δεν ήταν του Φωτόπουλου, εν πάση περιπτώσει ήταν του συνδικαλιστικού κινήματος τότε. Επί των ημερών μας μειώθηκε και στη θέση τους θεσπίσαμε την ασφάλιση, πρόσθετη ασφάλιση του προσωπικού που έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ με κάποια προγράμματα. Δεν νομίζω πάντως ότι το κόστος το εργατικό είναι εκείνο που έχει συντελέσει. Θα τσακωθούμε εμείς μεταξύ μας. Έχει μειωθεί, σας πληροφορώ. Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια το ετήσιο εργατικό κόστος στη ΔΕΗ τα χρόνια τα δικά μας. Εντάξει. Πάλι με τους εργαζόμενους, το φιλέτο όμως το ξεκοκάλισαν άλλοι και το κανιβάλισαν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πάμε στο διατάφτα. Κατά τη γνώμη σας, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσε, δεν λέω να εξαλειφθεί το θέμα, το έχετε πει και εσείς, αλλά να αυληθεί σε τέτοιο βαθμό που να πάει όλη η κοινωνία μαζί? Με μερικά bullets, όπως λένε, μερικές πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, μείωση του κόστους παραγωγής που σημαίνει ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση του κόστους παραγωγής σημαίνει αύξηση της συμμετοχής των εγχώριων πόρων. Συγκεκριμένα η λιγνητική παραγωγή να πάει στο 20% σταθερά όλο το χρόνο. Σας λέω ότι αν είχε λειτουργήσει το Λεμαΐδα 5 το πρώτο εξάμηνο του 2022, η τιμή εκαθάρισης αγοράς θα ήταν 25-30% λιγότερη σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου, που σημαίνει 1,1-1,3 δις φτηνότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μελέτη του Πολυτεχνείου, μάλιστα. Βεβαίως. Δεύτερο, η οικονομική λειτουργία της ΔΕΗ χωρίς τις πατάλες και αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ. Τρίτον, έλεγχος στην τιμή του φυσικού αερίου, στη συμβάση του φυσικού αερίου και διαμόρφωση πλαφών κερδών στην παραγωγή. Τρίτον, λειτουργία της αγοράς χωρίς
τη διαμόρφωση της τιμής από το φυσικό αέριο και έλεγχη στην αγορά. Η αγορά, από ό,τι ξέρω, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η βάση περιπτώσει η πρωταθλήτρια της αγοράς σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ζούγκλα, αλλά είναι μια αγορά ρυθμισμένη με αυστηρότατους ελέγχους. Αυτό θα πρέπει να υπάρξει και από εμάς. Ένα ακόμα. Όταν λέτε έλεγχο στην αγορά, πού ακριβώς, για να το καταλάβει και ο κόσμος, πού θα έπρεπε παραγωγή, να... Ναι. Και στην παραγωγή και στη λειτουργία της αγοράς, πώς λειτουργεί η αγορά, και στην, αλλά και στη λιανική, να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος, δεν θέλουμε να χάνει κανείς, αλλά να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος και όχι υπερβολικό κέρδος. Οι επιδοτήσεις, οι οποίες δεν μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς, να αφορούν μόνο τα ευάλωτα στρώματα. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι όχι επιδοτήσεις, αλλά η μείωση του κόστους. Αυτό θα πρέπει να είναι ως στρατηγική. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Και μία άλλη παρέμβαση, την οποία δεν την πολύ λέμε, τη λένε ελάχιστη, εν πάση περιπτώσει πρέπει να την πούμε, είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ναι, να καθιερωθούν σταθερές τιμές σαν φορολογία, εν πάση περιπτώσει, για το διοξείδιο του άνθρακα και να μην είναι χρηματιστηριακό. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας αγανακτισμένος βγήκε και μίλησε ο άνθρωπος και είπε επιτέλους να καθιερωθεί ένα πλαφόν, μια τιμή για το φυσικό, για το διοξείδιο του άνθρακα, 30 ευρώ. Το 30 ευρώ θεωρείται πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση με τα 5 και 6 ευρώ που ήταν το 2015, το 2016 και το 2017. Εν πάση περιπτώσει, με 30 ευρώ σας πληροφορώ μπορούμε να έχουμε λιγνητική παραγωγή κάτω από 70 ευρώ τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε τι θα είναι αυτό για την οικονομία της χώρας μας. Και επίσης επιβαρύνει και το φυσικό αέριο το διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή όταν έχει 80 ευρώ ας πούμε το διοξείδιο του άνθρακα, η παραγωγή από φυσικό αέριο επιβαρύνεται κατά 40 ευρώ. Ο λιγνίτη επιβαρύνεται 100 ευρώ. Αυτή η επιβάρηση, η τρελή επιβάρηση, γιατί να γίνεται? Ξέρω γιατί έγινε. Καθιερώθηκε για να ευνοηθεί το φυσικό αέριο. Γι' αυτό καθιερώθηκε. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να απεξαρτοποιηθούμε από το φυσικό αέριο, αλλά κρατάμε τις τιμές ψηλά. Γιατί τις κρατάμε τις τιμές ψηλά, θα σας πω και πάλι γι' αυτό. Διότι από τα έσοδα που παίρνουν, που πληρώνουν οι καταναλωτές από το διοξείδιο του άνθρακα, γίνονται επιδοτήσεις. Πολύ απλά, πολύ απλά. Το ξεκαθαρίσατε. Κλείνουμε. Ο φίλος ο Γρηγόρης λέει: κύριε Παναγιωτάκη, είμαι μία επιχείρηση που πλήρωνε μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού περίπου μεσοσταθμιστικά 16.000 ευρώ. Ξέρετε πόσο μου ήρθε, λέει, απανωτά οι λογαριασμοί? 50 και 60 χιλιάρικα. Πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να λειτουργήσω την επιχείρηση? Όχι. Άκουσα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον πρόεδρο, τον κύριο Καβαθά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος έθεσε ακριβώς αυτό το θέμα και είπε ότι οι επιδοτήσεις είναι ανεπαρκέστατες, ειδικά στις ηλεκτροβόρες μονάδες, όπως είναι η φούρνη, όπως είναι βιοτεχνίες διάφορες κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Από ό,τι κατάλαβα, πάμε για ζώρικους πρώτους μήνες, αν πέσει και κρύο. Είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Έχετε δίκιο εσείς αυτό. Το θέμα είναι να ακουστούν. Δεν είναι εκ Θεού αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Εδώ κάποιος μου λέει, να τα ακούσετε κι εσείς, κύριε Παναγιωτάκη, ο φίλος ο Δημήτρης. Πες, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Παναγιωτάκη την καλημέρα μου και πες και στο φίλο ακροατή, τον Στέφανο, να αφήσει τους καφέδες και τα σάντουιτς του Φωτόπουλου 6 ευρώ την ημέρα. Μάλλον εργαζόμενος ήταν. Και να αναρωτηθεί για τα μπόνους που παίρνουν τα Golden Boys, τα στελέχη στα ΣΥ και ΣΥΑ, 300 και 400 χιλιάδες ευρώ για να διαλύουν τη ΔΕΗ. Αυτά τα ξέρει, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Αυτά να δει, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ελπίδα να έχουμε γι' αυτή. Σε όλους μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.